Πανικός στα ξημερώματα έξω από μπαρ της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου, όταν μετά από μια άγρια συμπλοκή μεταξύ τουλάχιστον 5 νεαρών ανδρών με καταγωγή από το Μυλοπόταμο, με τον υπεύθυνο ασφαλείας ενός μπαρ, και αφού έχουν βγει μαχαίρια από τους νεαρούς και έχει ήδη τραυματιστεί στο χέρι ένας εν ενεργεία αστυνομικός που ήταν εκτός υπηρεσίας, ακούγεται ένας πυροβολισμός που παγώνει τους πάντες. Στο ερασιτεχνικό βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η Κρήτη TV φαίνεται η συμπλοκή μεταξύ κάποιων ατόμων, όπως επίσης διακρίνονται τουλάχιστον ένας άνδρας να είναι πεσμένος στο έδαφος, αλλά και δυνάμεις της Ελλάς που έχουν σπεύσει στο σημείο, όταν ξαφνικά ακούγεται ο πυροβολισμός που πυροδοτεί το ήδη τεταμένο κλίμα. Το σίγουρο είναι ότι η άσχημη πλευρά της νυχτερινής διασκέδασης ξαναβγήκε στην επιφάνεια. Μία στο τόσο συμβαίνει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και συχνά. Έτσι. Δεν είναι συχνά. Από την άγρια συμπλοκή στην οδό Σαλαμίνος που μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, τραυματίστηκαν ένας 26χρονος που φέρει διαμερές τραύμα στην κοιλιακή χώρα από το υπηρεσιακό όπλο του αστυνομικού που ήταν εκτός υπηρεσίας, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα λένε πληροφορίες της Ελλάς πως είχε τραυματιστεί στο χέρι ο 34χρονος αστυνομικός της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνου, ο οποίος φέρεται να μπήκε στη μέση για να αποτρέψει το μαχαίρωμα που επιχείρησε ο 26χρονος σε βάρος του πατέρα του, που είναι ο υπεύθυνος ασφαλείας του μπαρ. Εμείς είχαμε κλείσει ότι είδαμε το, ό,τι ξέρουμε το ακούσαμε από φήμες, από πληροφορίες. Στη σημερινή εποχή δεν πρέπει να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην πόλη. Είναι κρίμα. Ξετυλίγοντας το κουβάρι του επεισοδίου, η Ελλάς στο Ρέθυμνο ερευνά με προσοχή τις πληροφορίες που θέλουν την παρέα των 5 νεαρών ανδρών να φεύγει τα ξημερώματα από τραπέζι κοινωνικής εκδήλωσης και να φτάνει αρχικά σε μπαρ της παραλιακής για ένα ποτό. Εκεί, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η παρέα των 5 φέρεται να λογομαχεί έντονα με τουλάχιστον 2 νεαρούς θαμώνες του μπαρ που κατάγονται από άλλη περιοχή, να πέφτει θύμα ξυλοδαρμού ο ένας εκ των 2 νεαρών θαμώνων και εν συνεχεία οι 5 νεαροί άνδρες να φεύγουν με κατεύθυνση άλλο μπαρ της παλιάς πόλης. Φτάνοντας οι 5 έξω από μπαρ της οδού Σαλαμίνος και ενώ στην παρέα τους φέρεται να έχουν προσθεθεί και άλλα άτομα, ο υπεύθυνος ασφαλείας του καταστήματος και πατέρας του αστυνομικού τους απαγορεύει την είσοδο και τα αίματα ανάβουν. Οι 5 που φέρεται να είχαν κρυμμένα στα ρούχα τους μαχαίρια τα βγάζουν απειλώντας τον άντρα στην πόρτα του μπαρ, ενώ η άγρια συμπλοκή κορυφώθηκε όταν ο αστυνομικός πυροβόλησε τον 26χρονο. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο σοβαρό ατύχημα εχθές, αλλά θα μπορούσε εύκολα να είναι. Μακάρι να είναι η τελευταία φορά, δεν το νομίζουμε πάντως, γιατί έχουμε πλέον συνηθίσει σε τέτοιου είδους περιστατικά. Και ενώ η Ελλάς φέρεται να συλλαμβάνει στο σημείο τουλάχιστον 3 άτομα, κάποιος που φαίνεται από τις κοιλίδες αίματος που υπάρχουν στο δρόμο ότι ήταν τραυματισμένος, το Sky και πριν χαθεί στα στενά της παλιάς πόλης, πέφτει πάνω σε μια τζαμαρία κινηματογράφου. Ήρθα τώρα το πρωί, ήταν η αστυνομία εδώ πέρα και είδα το τζάμι σπασμένο και τα αίματα στους δρόμους. Δεν γνωρίζω τίποτα άλλο. Σας είπανε τι έγινε, πώς κατέληξε? Μία φασαρία μου είπαν ότι έγινε και... Η σωστή και η πραγματική διασκέδαση δεν είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνει τη βία. Το απίστευτο επεισόδιο που θυμίζει σκηνές κινηματογραφικής ταινίας φέρεται να έχει και συνέχεια στο νοσοκομείο, όταν μετά από περίπου μία ώρα ο 26χρονος τραυματίας φέρεται να μεταφέρθηκε εκεί από κάποιον ιδιώτη. Οι πληροφορίες που φτάνουν στην Ελλάς αναφέρουν πως υπήρξε και δεύτερος γύρος επεισοδίων, αυτή τη φορά στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, στο οποίο έφτασαν αρκετά άτομα με τραύματα από μαχαίρι για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ανάμεσα στους τραυματίες που βρέθηκαν εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο, φέρεται να ήταν και ο νεαρός άνδρας που ξυλοκοπήθηκε στο μπαρ της παραλιακής, με αποτέλεσμα τα αίματα να ανάψουν και πάλι. Στο ΤΕΠ οι αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον 26χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται φρορούμενος στη χειρουργική κλινική, ενώ ο 33χρονος αστυνομικός που έχει συλληφθεί αποχώρησε από το νοσοκομείο μετά τις πρώτες βοήθειες. Την ίδια ώρα στα κρατητήρια παραμένουν ο αδελφός του 26χρονου και 3 ακόμα νεαροί συγγενείς του.